Οι καταναλωτέ στο πλαίσιο των ενδιάμεσων φθινοπορεινών εκτόσεων εκμεταλλεύτηκαν το άνοιγμα των καταστημάτων την Κυριακή, κάτι που έδωσε μικρή ανάσα στου καταστηματάρχε. Ο Όαση στην έρημο τη απραξία ήταν πραγματικά η Κυριακή που μα πέρασε. Ήταν μια Κυριακή με πολύ κόσμο στην αγορά, οι οποίοι πήκαν στα μαγαζιά, ενδιαφέρθηκαν και ψώνησαν. Αυτό όμω δεν φτάνει. Μια Κυριακή δεν φέρνει την άνοιξη. Δεν σημαίνει ότι η αγορά έχει, είναι σε καλή πορεία. Οι κατασυμματάρχη δηλώνει ικανοποιημένη από την αγοραστική κίνηση, τονίζοντα ότι το άνοιγμα των καταστημάτων την Κυριακή είχε θετικό πρόσημο. Αυτή η Κυριακή που πέρασε ήταν από τι καλές Κυριακέ που λέμε εμεί εδώ οι εργαζόμενοι. Ε, εντάξει, εδώ σε εμά στην Εγνατία όχι τόσο πολύ, αλλά πιστεύω ότι γενικά σαν Κυριακή είχε αντίκτυπο στους πελάτες, δούλεψε δηλαδή η αγορά. Είχε αρκετή κίνηση, ε, ο καιρός βέβαια λίγο δεν βοήθησε με την έννοια το ότι δεν μπορέσαμε να πουλήσουμε χοντρά ρούχα, είχε πάρα πολύ βόλτα. Ε, βλέπω ότι ο κόσμος το παλεύει για να έρχεται η Κυριακή, αλλά δεν, το, δεν είναι τόσο πολύ καταναλωτικό το κοινό. Η λειτουργία των καταστημάτων τη Κυριακή είναι μια κίνηση για την οποία υπάρχουν διαφορετικέ απόψει, οι οποίε πολλέ φορέ οδηγούν σε έντονη αντιπαράθεση. Δεν σημαίνει όμω ότι όλε οι Κυριακέ είναι καλέ, σε αυτέ τι οποίε έχουμε ανοίξει. Αν εξαιρέσουμε την Κυριακή στην Χριστουγεννιάτικη περίοδο, πρώτη πρωτοχρονιά. Οι υπόλοιπε Κυριακέ ήταν με παθητικό στα μαγαζιά. Κανονικά αυτέ οι δύο-τρει Κυριακέ ε, ίσω θα έπρεπε να παραμείνουν. Ε για να μπορέσει όσο το δυνατόν να σηκωθεί λίγο η δουλειά μας. Αν ήταν να βοηθηθούν τα καταστήματα, γιατί όχι. Αλλά είναι πολλές χεριακές που ανοίγουμε, πιστεύω ότι δεν υπάρχει λόγος. Τα καταστήματα παρέμειναν ανοιχτά την Κυριακή στο πλαίσιο των ενδιάμεσων φθηνοπορεινών επτώσεων, οι οποίες είναι η ευκαιρία για οικονομικότερες αγορές των Χριστουγέννων και θα συνεχιστούν έως τις 10 Νοεμβρίου, κλείνοντας έτσι την τελευταία εκδοτική περίοδο για το 2016.